Με ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται στι τελευταίε κινήσει τη Τουρκία. Όπω τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, η έκδοση νέα παράνομη ναύτεξα από την τουρκική πλευρά, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή εντό τη ελληνική ύφαλοκρηπίδα, νοτίω τη Ρόδου, προκειμένου να διεξάγει παράνομε σεισμικέ έρευνε, δείχνει για πολλωστή φορά ότι η Τουρκία με τη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη προκλητική και παραβατική τη συμπεριφορά αγνοεί πλήρω τους θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου. Συμπεριφέρεται σαν κράτος παρίας που επιθυμεί την αποσταθεροποίηση της περιοχής και την κατακόρυφη αύξηση της έντασης. Δεν ανεχόμαστε παραβατικές αξιώσεις, δεν ανεχόμαστε απειλές πολέμου, δεν συμπλέουμε με μονομερείς διεκδικήσεις, λυπούμε που η Τουρκία εκτρέπεται σε έναν νεοοθωμανισμό ήταν το αυστηρό μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Άγκυρα από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για την πρόταση της πιστείας. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών με αφορμή τη νέα παράνομη Ναύτεξ είχε προαναγγείλει τη διενέργεια διαβήματος διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά καθώς και την ενημέρωση συμμάχων και εταίρων σχετικά με τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα. Η εξωτερική μας πολιτική, είπε ο υπουργό, δεν είναι φοβική, δεν είναι πολιτική μιας περίκλειστη Ελλάδας, μιας ανασφαλούς Ελλάδας, δεν είναι πολιτική μιας μίζερης Ελλάδας, δεν είναι πολιτική μιας καχύποπτης απομονωμένης χώρας. Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα σύγχρονη, ανοιχτή προς όλες τις θρησκείες, προς όλους τους ανθρώπους, ...ανεξαρτήτος χρώματος. Πιστεύουμε σε μια Ελλάδα φιλόδοξη με αυτοπεποίθηση, σε μια Ελλάδα Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης των Βαλκανίων.